και αγώνας τίτλου της βραδιάς, κυρίες και κύριοι, για τον πρωταθλητή της middleweight κατηγορίας για τα 83,9 κιλά, Ματέος Βραχιόλιας, με το λευκό γκι Μοβ Ζώνη, ενάντια στον Γιώργο Στεφανίδη, λευκό γκι και αυτός, αλλά καφέ Ζώνη. Στεφανίδης ξεκινάει με ένα άλμα σε γκάρντ. Ο Ματέος είχε πρωταγωνιστήσει στο Submissions 17, αν δεν απατώμε, στο main event που είχε κερδίσει. Τώρα Στεφανίδης προσπαθεί να του χαλάσει την ποστούρα, να του βγάλει τα χέρια από εκεί. Αλλά ο Βραχιόλιας, πρέπει να παραδεχτώ, δείχνει ιδιαίτερα σταθερός. Δείχνει σαν να μην κουνιέται με τίποτα. Στεφανίδης καταφέρνει να τον φέρει χαμηλά, να δούμε αν θα ανεβάσει την γκάρ του και αν θα κυνηγήσει κατευθείαν το χέρι του Βραχιόλια. Να λοιπόν. Ανεβάζει σιγά σιγά την γκάρ, ναι. Παρ' όλα αυτά ο Βραχιόλιας ψύχρεμος, επανέρχεται ξανά στο σημείο 0. Ο Βραχιόλιας έχει αυτό το βαρύ παιχνίδι, την προηγούμενη φορά ήταν ακριβώς σταθερός, ώσπου στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, έκανε μια γρήγορη έκρηξη και τελείωσε το παιχνίδι με κάποιο submission. Δεν πάω να θυμηθώ ποιο, αλλά το βαρύ παιχνίδι είναι αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει. Φαίνεται δυνατός. Κοίτα, να βάζει τα χέρια του και δεν κουνιέται. Όλο το σώμα δεν κουνιέται. Ο Στεφανίδης τον έπιασε τώρα από το κεφάλι και το κεφάλι του Βραχιόλια ούτε καν χαμήλωσε προς τα κάτω. Αλλά ο Στεφανίδης δεν πτωείται. Συνέχεια φτιάχνει τα grips του. Νάτος τώρα, ευκαιρία για ένα loop choke, ψάχνει ο Στεφανίδης. Ναι. Θα προσπαθήσει να θάψει το κεφάλι του Βραχιόλια κάτω από το χέρι του. Να τώρα μια απόπλα για την armbar και Βραχιόλιας περνάει κατευθείαν σε side control. Στεφανίδης στο reversal. Ο Γιώργος Στεφανίδης δεν άφησε ευκαιρία, κατευθείαν μόλις αισθάνθηκε τον Βραχιόλια να πιέζει παραπάνω με το βάρος του προς τα μπρος, τον γύρισε και ήρθε ο ίδιος από πάνω σε μια side control. Έχει πασάρει το λαπέλ, δεν μπορώ να δω αν το λαπέλ νομίζω το έχει δώσει. Νομίζω το έχει πασάρει, ναι, έχει δώσει το λαπέλ στο αριστερό του χέρι. Το πιάσιμο στο λαπέλ δεν είναι απλώς, δεν σου δίνει μόνο τις επιλογές για τον πνιγμό. Ο άλλος αναγκάζεται να το αντιμετωπίσει, σηκώνει τα χέρια του, τα απομακρύνει από την κοιλιά του και πολλές φορές σου δίνει το γόνατο στο μάχη και ίσως ένα πολύ γρήγορο πέρασμα σε mount. Γι' αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σε όλους τους αγώνες με γκι. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτό το λαπέλ να καταφέρεις το πιάσεις πίσω από το κεφάλι του αντιπάλου σου. Να λοιπόν το γόνατο στο μάχη από τον Γιώργο Στεφανίδη. Και βελτιώνει συνέχεια τη θέση του. Θα γυρίσει και ξανά άλμα στην καρπό που αυτό ήταν πολύ κοντά. Νωρίς το βρίσκω αυτή την επίθεση για το πόδι του Βραχιόλια, τη βρίσκω λίγο βιαστική. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται, ναι, τώρα να το στήσει καλύτερα, τώρα έχει την ευκαιρία. Ο Βραχιόλια, συγγνώμη, κρατιέται από τον γκί του Στεφανίδη, προσπαθώντας να μειώσει λίγο το εύρος της κίνησης. Έχουν και δύο περιθώρια εδώ πέρα να φτιαχτούν. Και όμως ο Βραχιόλιας κάθεται για να γλιτώσει το πόδι του. Στροφή από τον Βραχιόλια, θα το διαβάσει ο Στεφανίδης. Είχε μια ευκαιρία για να πάει για το leg drag εδώ πέρα ο Στεφανίδης, αλλά ο Βραχιόλιας φρόντισε να το αποφύγει, ανοίγοντας τα πόδια του εξωτερικά. Περιμέναμε την κροφή στην αρχή. Περιμέναμε. Καλά grip και από τους δύο. Ο Βραχιόλιας προσπαθεί να περάσει εσωτερικά. Πολύ ενδιαφέρουσα, μου άρεσε αυτό που είπε πριν από λίγο ο Κώστας Βάβουρας. Περιμέναμε την βροχή στην αρχή. Υπονώντας, φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολα στην αρχή, θα είναι σκληρός ο Στεφανίδης, σίγουρα και τεχνικός και σκληρός. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ήξερα ποια ακριβώς είναι η αρχή, γιατί φτάνουμε στα μισά του γύρου και ο Γιώργος Στεφανίδης δείχνει να κυνηγάει όλο και περισσότερο.
Πολύ ωραίο Ντελαρίβα, ωραίο περιμπόλο. Oh! Κοιτάτε λοιπόν.